Γιατί? Πόσο, 6 λεπτά, 7, πόσο θα είναι. 8, 10, 12, 43. 55 λεπτά λέω εγώ για να μπορέσει να το βγάλει και να βγει 20 λεπτά. Τι σκατά θα κόψω. Θα κόψει ό,τι έχει εσένα μέσα που μιλά. Θα αφήσει μόνο εμένα. Ναι. Θα πάνε μια χαρά. Βαριέμαι. Γεια σας. Γεια σας. Γιάννης, φίλος μου. Νομίζω. Θες να μην κάνουμε το vlog αυτό και να μας πεις τα προβλήματά σας? Θες να σε βγάλω στις αληθινές ιστορίες που κάνω μικρούτσικος? Βαριέμαι. Βαριέμαι να σ' αγαπώ. Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο, ολοκένουριο, brand new video. Έχουμε να τα πούμε 3-4 εβδομάδες. Έχω να ανεβάσω, αυτός φταίει γιατί δεν ερχόταν να κάνουμε βίντεο, το δηλώνω. Γιάννη, πες γεια στον κόσμο εδώ. Γεια σας. Στους συνδρομητές. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πες τι πρέπει να κάνει ο κόσμος όταν πρέπει να μπει μέσα στο κανάλι, να πατήσει subscribe, να πατήσει like στο βίντεο. Ναι. Αυτά. Και share να μην κάνει. Ας κάνει και ένα share. Αν του αρέσει. Το μαλάκι. Αντίθεση. Αντίθεση. Τι άλλο. Με έχεις εσύ στο YouTube. Πιστεύω. Βλέπεις και εσύ Κατερίνα Μημάρογλου. Όχι. Δεν. Όχι, όχι, όχι. Τη Λαμπρινή βλέπεις. Τη Λαμπρινή. Έφερα καινούριο team. Με πήγας μόνο σε dream. Μέσα μου δεν βάζεις cream. Λαμπρινή είναι το team. Λοιπόν, αφού βλέπει Λαμπρινή, προφανώς, δεν ξέρω τώρα. Εγώ βλέπω Netflix, ας πούμε, και μου το έμαθε το παιδί εδώ. Γιάννης. Γιάννης Παγιούλας, θα περάσουν εδώ πέρα από κάτω. Από αυτό πολύ μ' αρέσει. Το έκανε και ο Μουτσινά στο vlog του. Ναι. Και είπε, λέει, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο που κάνουμε αυτό το μαγικό που το έχουμε μονταρισμένο και βγαίνει αυτό που θέλουμε να πούμε. Και καλά κάνετε follow, θα τον κάνετε και εσείς θα σας τους βάλω. Εγώ να τον κάνετε follow. Στο Instagram, στα Facebook. Twitter δεν έχει, θα του μάθω εγώ να κάνει Twitter. Το έχω βάλει σκοπό να κάνει Twitter. Και επειδή λοιπόν μου έμαθε το Netflix. Και βλέπω διάφορες σειρές, είπα να του μάθω τη σειρά Safe ή αλλιώς Ασφαλής. Ναι. Την οποία δεν την έχει δει και ήταν η πρώτη φορά που είδα στο Netflix. Και στο θέμα μας. Ποιο θέμα? Το θέμα είναι το Safe, η Ασφαλής. Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα μ' αρέσει. Θα σ' αρέσει. Σίγουρα. Θα σου πω, τώρα κοίταξε να δεις. Πολύ sci-fi, έτσι, σειρές. Να κάνεις μόνο στο κανάλι στο YouTube. Δεν θα μου γιώσει, παιδί μου. Για να μου γιώσει το βίντεο τον έφερα από τέλει. Το μαλλί είναι ακόμα αντίθασο, γιατί όμως το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γίνανε δύο πια. Θα κάνουμε κι άλλα μαζί. Μ' αρέσει, γράφεις ωραία. Μακάρι. Αν είναι ωραίο το θέμα. Ωραίο είναι και αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα, ναι. Αν είναι ωραίο το επόμενο θέμα. Θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται με το Safe. Έχει να κάνει με μια εξαφάνιση, είστε. Ναι. Missing. Δεν είναι το χαράγνο, είτε. Αχ, πού το θυμήθηκες αυτό. Ναι. Γιατί, είχα δει και το ξένο. Το ξένο είχα δει κάποια επεισόδια. Ναι, το ελληνικό. Οκ. Okay. Αυτό. Δεν σ' άρεσε. Το μαλλί εγώ ακόμα κοιτάω. Ο τίτλος πρέπει να αλλάξει και από το γίναμε δύο και βλέπουμε Netflix θα λέγεται μάλλον γίναμε τρεις γιατί είμαστε εγώ και δύο φίλοι μου τελικά. Έχει αποκτήσει προσωπικότητα το μαλλί μου, θέλω κούρεμα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται με αυτή την κοπελίτσα. Yeah. Γιατί έχουμε πρωταγωνίστρια μια κοπελίτσα. Είναι αυτή. Αυτή έχει τώρα δύο κουτσιδάκια. Ναι. Κουτσιδάκια. Ναι, εμένα μου θυμίζει βέβαια την Πίλιο. Όχι, είχε μακριά μαλλιά. Μου θυμίζει. Πώς λεγόταν στο καφέ της Χαράς η. Όχι. Το κοριτσάκι ήταν μικρό. Όχι, η χοντρούλα που την πασάρανε στο φατσέα. Α, η Ροζ. Η Ρόζη. Κάπως έτσι. Η Ρόζη. Η Τόση. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τραγουδίστρια. Αυτή που ήταν τραγουδίστρια τέλος πάντων μετά. Αυτή με τα κεφτεδάκια τέλος πάντων στο πιο λεπτό. Ναι. Έτσι. Τη βλέπεις εδώ πέρα την κοπελίτσα, είναι αυτή. Ναι. Έτσι, αυτή τώρα πάει μια μέρα σε ένα πάρτι. Μία κοπέλα που το κάνει στο σπίτι της ενώ έχουν φύγει οι γονείς της. Αυτά είναι τα χειρότερα. Οι γονείς της είπαν: μην κάνεις πάρτι. Είπε: όχι, δεν θα κάνω, αλλά αυτή το έκανε.
Έχει ναρκωτικά μέσα το πάρτι. Έχει ποτά μέσα το πάρτι και το σπίτι έχει πισίνα. Μη φανταστείς ότι είναι μια τεράστια πισίνα, ρε παιδί μου, ξενοδοχείου. Δεν είναι και γούρνα. Πισίνα. Πισίνα, απλή. Κανονική. Ωραία. Σε αυτή την πισίνα τώρα, αργότερα βρίσκεται ένα πτώμα. Στο πουθενά ή απλά. Στο τέλος του πρώτου επεισοδίου. Α, ναι. Για να μας συνδέσει μετά το υπόλοιπο. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Κατά τη διάρκεια όμως του. Του found a πτώμα in my backyard. Ναι. Έτσι, μέσα σε αυτό. Έχει και μια εξαφάνιση της κοπελίτσας. Ενώ βρίσκουν το πτώμα, χάνεται αυτή. Ότι την επόμενη μέρα καταλαβαίνουν ότι χάθηκε, αλλά τελικά καταλαβαίνουμε αργότερα ότι έχει φύγει με κάποιον ο οποίος είναι ο ξάδερφος του πατέρα της. Αλλά τελικά ο ξάδερφος του πατέρα της δεν έχει φύγει γι' αυτό μαζί της. Την είχε πάει μέχρι το σπίτι, αλλά τελικά αυτή έφυγε από αλλού. Και αμέσως μετά αυτός αποδείχτηκε ότι είναι ο κρυφός πατέρας. Τον είχε μάθει, δεν τον είχε μάθει ποτέ. Ήταν ο κρυφός πατέρας της Ματσίνας που μόλις είχε έρθει στο νοικοκυριό της περιοχής. Αυτή είναι η σειρά εξαφάνισης τώρα. Αυτό είναι μια παράλληλη ιστορία γιατί έχει εξαφανιστεί. Άμα έχει εξαφανιστεί η πρωταγωνίστρια, τι παίρνει, να δούμε και κάτι άλλο. Ναι, εντάξει, όχι όμως όλο το οικογενειακό δράμα. Δεν είναι και το αντίθεση νιάτα που η Μπρούκα έμεινε έγκυος ξανά. Εντάξει. Με τον Κυπουρό. Κάθε φορά που αλλάζαν Κυπουρό, ναι, αλλάζαν και παιδί. Αν η εξαφάνιση έγινε τη στιγμή που, χάθηκε, που βρέθηκε το πτώμα, κάτι σημαίνει αυτό, εντάξει, ναι. Ο πατέρας, ναι, το καταλαβαίνει την επόμενη μέρα. Το πτώμα όμως εμείς δεν το βρίσκουμε αμέσως. Όχι, γιατί αυτή είναι έξυπνη, παίρνει τον πατέρα, ο οποίος εμπνέει ένα σεβασμό. Ναι. Κατάλαβες. Εμπνέει ένα σεβασμό στην κοινωνία. Ναι. Τι είναι ο πατέρας? Έχει μια εταιρεία. Α, ναι, εντάξει. Και η μάνα είναι χαζή. Λογικό. Μεξικάνα. Ναι. Βεργάρ. Έχουν ένα σπίτι. Πώς ήταν τη Εύα Λονγκόρια στο νοικοκυρές απόγνωση? Δεν το θυμάμαι, τέλος πάντων. Πες μου ένα λόγο που κάνω παρέα μαζί σου, αν δεν τα θυμάσαι αυτά. Δεν θυμάμαι τώρα, το είχα δει στη ΝΕΤ, μιλάμε, 15 χρόνια πριν. Φαίνεται ηλικία σου, την είπες. Λοιπόν. Ναι, τότε ήταν και το σίριαλ. Ποιο? Τότε είχε ξεκινήσει το σίριαλ. Ναι, αλλά εγώ το είδα μετά. Στο Fox Live. Ναι, 14 χρόνια. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η κόρη και ο πατέρας, ναι, που είναι τζιμάνια στην όλη τη δουλειά, κρύβουν το πτώμα στο γκαράζιο. Ναι. Μέσα σε ένα ψυγείο με κατεψυγμένα. Στα φασολάκια, στους σαρακάς. Ένα φασολάκι, ένα σαρακάς, δύο, ναι, μπάμιες. Λίγο σολομό, λίγο έτσι. Σολομό γιατί να έχουν μαζί με τις μπάμιες, είναι λίγο τραγικό. Άμα ο κατεψυγμένος είναι μεγάλος, κάτι που να βάλεις μέσα. Ναι, αλλά υπάρχει μια υποκατηγοριοποίηση τώρα, δηλαδή ο σολομός με την μπάμια μαζί. Ναι, αλλά τι να βάλεις έναν καταψύκτη που χωράει πτώμα ολόκληρο. Ναι, αλλά την μπάμια, άμα πας να την πάρεις στο σούπερ μάρκετ, θα σου κάνει 3 ευρώ, ο σολομός θα σου κάνει 13 ευρώ. Πώς γίνεται να βάλεις δύο τέτοια είδη μαζί? Και λίγο κρατικό μέσα, βάζεις και λίγο κοτόπουλο, έτσι να έρθει. Για να συμμετέχει το ποσό. Ναι, μια ισορροπία. Ναι. Δουλεύεις κρυφά στον ΑΒ Βασιλόπουλο? Όχι. Στα Λίτλ? Όχι. Στον Κρητικό? Όχι, δεν έχω. Στο Σκλεβενίτη? Ναι. Δουλεύεις κρυφά στο Σκλεβενίτη? Ναι. Τι, που, τι κάνεις εκεί? Ψαχουλεύω τα κατεψυγμένα. Υπάρχει επάγγελμα ψαχουλεύω τα κατεψυγμένα? Εδώ βρήκανε βάτραχο μέσα, θα ψαχνούν τα κατεψυγμένα. Δεν ήταν βάτραχος, ήταν πρίγκιπας που περίμενε να γίνει πρίγκιπας. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Όσο το κορίτσι είναι εξαφανισμένο, εμείς μαθαίνουμε για, τον παράνομο, για την παράνομη σχέση του πατέρα της κοπέλας με την μπατσίνα του. Τη περιοχή. Μία μπατσίνα, τη μόνιμη. Μία καινούργια μπατσίνα έρχεται στο αστυνομικό το τμήμα, η οποία παρακολουθεί τον ξάδερφο του πατέρα. Ναι. Ο οποίος τελικά μαθαίνουμε ότι ο ξάδερφος του πατέρα είναι πατέρας αυτήνης. Τη καινούργια μπατσίνα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, αυτός ο ξάδερφος του πατέρα την είχε πάρει από το προηγούμενο βράδυ από το πάρτι. Ναι. Γιατί ο γκόμενός της, που είναι και γιος μίας οικογένειας από την περιοχή. Ναι. Τι είχε κάνει, κάτι είχε κάνει αυτός. Ναι, τι. Τι είχε κάνει? Σκότωσε, βίασε, κατέστρεψε, έκαψε, μπρισμούς. Όχι, εξαφανίστηκε και αυτός. Α, δεν είχε κάνει. Και μετά καταλάβανε ότι ήταν ο νεκρός που ήταν στην πισίνα. Κατάλαβες, μιας άλλης οικογένειας. Όλες αυτές τώρα οι οικογένειες, ναι, μένουν σε μια κοινωνία, πολιτεία τέλος πάντων, που, ναι, έχει πόρτα για να μπεις εκεί. Α, είναι τα...
τα χωριά, ας πούμε, σε εισαγωγικά, τα, με την προστασία και όλα αυτά. Πώς είναι ο πύργος του Downton? Καμία σχέση. Σκέψου τώρα το έξω του πύργου του Downton και σπίτια μέσα. Ναι, έχει και είναι... σχολείο, έχει και το ένα και το άλλο. Είναι προστατευμένες περιοχές, ναι, περιοχές που έχουν security και όλα αυτά. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Όμως. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η μάνα του σκοτωμένου είναι δασκάλα στην περιοχή. Και κάποιος την ενοχοποιεί ότι έστελνε ροζ βιντεάκια σε μαθητή. Και παιδική πορνογραφία. Και παιδική πορνογραφία. Όχι παιδική πορνογραφία. Παρενόχληση ανήλικου, συγγνώμη. Παιδική πορνογραφία δεν είναι και παιδάκι. Παρενόχληση ανήλικου, συγγνώμη. Μεγαλούλα. Ναι, έστελνε, άρα ήταν παρενόχληση ανήλικου. Αυτό. Άκου τώρα να δεις άλλο όμως τώρα τι γίνεται. Ναι. Γίνονται και άλλα πράγματα. Γίνονται πράγματα γενικότερα. Ναι, πολλά. Θα βαρεθείς κάποια στιγμή γιατί εκεί που πιστεύεις ότι την έχεις βρει. Ναι. Δεν βρίσκεται αυτή. Βρίσκουν κάτι βίντεο από κάμερες ασφαλείας. Ναι. Την βλέπουν που μιλάει με έναν, αυτός ο ένας όμως τρέχει να σωθεί μακριά από αυτή. Ναι. Τι γίνεται. Παλιότερα στο σχολείο αυτό είχε γίνει μία φωτιά. Α, φωτιά. Φωτιά. Ναι. Την οποία την είχε βάλει η μάνα του κοριτσιού η οποία πέθανε. Ναι. Μαζί με κάποιους άλλους που ήταν συγγενείς όλων εκεί μέσα. Καλές οικογένειες. Πάρα πολύ ωραίες οικογένειες. Να τους έχεις απέναντι αυτά τα σπίτια να τα έχεις απέναντι. Δολοφόνη, δεν βγάζεις ούτε μήνα. Δολοφόνοι, παρενόχληση ανηλίκων, εμπριστές. Γιατί οι εμπριστές, η Μπία Μπέκου με τον παρανοϊκό εμπριστή 40.000 επεισόδια έβγαλε. Ρίξε μου ένα σημάδι. Στοπ! Η Παναγιά το έριξε αυτό. Αυτά είναι εσύ. Λοιπόν, άκου τώρα. Τι κοπέλα αυτή τελικά μαθαίνουμε ότι την έχει επαγάγει ο πρώην γκόμενος της μάνας της. Πριν γνωρίσει τον πατέρα της. Και την κρατάει γιατί η κόρη τα είχε καταλάβει όλα και ήταν έτοιμη να τα αποκαλύψει σε όλα ποιος έβαλε τη φωτιά. Μετά από χρόνια τώρα σου λέω, έτσι. Αυτά ήταν παιδάκια όταν βάλαν τη φωτιά. Μεγαλώσαν, κάνανε οικογένειες, αυτό το ένα και το άλλο, ακόμα εκεί θυμούνται αυτό. Και θυμήθηκε και για να μην το αποκαλύψει την πήγαγε. Και ήταν έτοιμος να τη σκοτώσει. Θα την έθεφε σε κάποιο δάσος. Δεν ξέρω τι είχε να κάνει γιατί τελικά πέθανε αυτός. Το σκότωσε ο πατέρας της κόρης που τον βρήκε μαζί με την πατσίνα. Κοκκινόπουλο μου θυμίζει. Ω. Άμα είχε και ένα... μία απαγωγή παραπάνω, 2-3 δολοφονίες παραπάνω. Ναι, έχει! Έχει πολλά μέσα. Δηλαδή, μέχρι να τη βρεις, περνάς από δολοφονίες, από σεξ, από χωρισμούς, από τα ξαναφτιάχνουμε, τα ξαναβρίσκουμε, από διαταραχή οικογένειας. Πώς παίζει γλυκά σκαβιδάκια, το ξέρω. Ναι, παίζει και παίγει στα Θακοπούλου. Και η Μυρτό Αλικάκη. Σμουρίλια. Μα καταλαβαίνετε τι τραβάω, δηλαδή. Καταλαβαίνετε τι εγώ τραβάω. Μου περιγράφεις και ναι. Θυμίζει η Κοκκινόπουλο αυτό. Ναι, σε λίγο θα σκάσει μύτη τώρα από εδώ πίσω μας και η Γιούλη Μπάρκα. Μπορεί. Και για να μην βγουν στην επιφάνεια στο μέλλον, γίνεται όλο αυτό απαγωγές, κάποιες δολοφονίες, κάποιες απόπειρες. Αυτά. Ναι, αλλά θα έχει και δεύτερη σεζόν. Εντάξει. Γενικά όλες. Ναι, αλλά τελικά την κυνηγάει κάποιος άλλος. Στο τέλος. Ναι! Αυτό θα μας εξηγήσει. Που κάποιος τον είχε βάλει αυτόν τον προηγούμενο της μάνας της. Αυτό είναι. Και όλοι λένε ότι η μάνα της τελικά δεν πέθανε. Την επαγάγανε. Σκηνοθέτησε τον θάνατό της, ας πούμε. Εντάξει. Κατάλαβες. Αυτό μας έλεγε. Ναι. Θα τη δεις. Θα σκεφτώ. Πιστεύω. Άντε, τη δω. Άμα σου δείξω ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο πατέρας της κοπέλας. Γιατί που να ξέρω. Είναι αυτός. Ναι, σωστό. Καλώς το. Που έχει παίξει αυτός. Γιατί σε κάνω παρέ. Πες μου, γιατί σε κάνω παρέ. Πες μου ένα λόγο που σε κάνω ακόμα παρέ. Δαιμονίζεται και το μαλλί. Πίνω τσάι. Καλά, και η Βασίλισσα Ελισάβετ πίνει τσάι, δεν πήγα να την κάνω παρέ. Αν και θα ήθελα. Με βλέπει.
με παρακολουθεί. Δείτε και τα άλλα τα δύο τα βίντεο και θα τα πούμε άλλη φορά σε άλλο βίντεο. Τι θες να κάνουμε την επόμενη φορά? Θα δούμε. Κάτι να σκεφτεί. Κάνει και λάγνο βλέμμα. Mm-hmm. Ότι κάτι έχω σκεφτεί. Mm-hmm. Α. Τι με η Μαργούλη. Θέλεις να κάνουμε κι εμείς ένα haul όπως με η Μάρογλου? Τι haul θα είναι μας? Empties. Έχω ένα empty box από κουλουράκια. Και για να δείτε ότι είναι empty, έχει ακόμα το χαρτάκι αυτό, το κρατάμε. Και εδώ δεν έχει κουλουράκια μέσα. Πού θα φανεί από το φως? Να το, δεν έχει κουλουράκια μέσα, πάνε. Τα φαγε. Ο ένα. Ναι, ένα τρως κάθε φορά και στο τέλος καταλήγουν όλοι να είναι εκτός. Άντε. Να σου πω ότι ωραία είναι. Θα ξεκινήσει το American Horror Story. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστείτε τον. Πες ευχαριστώ στον κόσμο που σε είδε. Πες του να σε ακολουθήσουν και εσένα στο Instagram και στο Facebook. Άμα θέλετε. Να βλέπουν τις φωτογραφίες σου που είσαι beekeeper. Beekeeper. Και φτιάξαμε μαζί παστέλια. Όλα εγώ τα λέω. Όλα εγώ πια, όλα εγώ. Beekeeper's life.